Καλησπέρα σας. Ξεκινάω τις ομιλίες, γιατί θέλω να συνδέσω το σήμερα με το χτες με το σήμερα. Το θέμα μου είναι πράσινη ενέργεια, οικολογία της συμπεριφοράς, περιβαλλοντική ηθική στην αρχαία Ελλάδα και η συμβολή του στο σήμερα. Η σχέση ανθρώπου-φύσης έχει εξελιχθεί διαμέσου των αιώνων. Στην πρωταυγή της ιστορίας του, ο πρωτόγονος άνθρωπος θεωρούσε τον εαυτό του ως μέρος του κόσμου που τον περιέβαλε. Ήταν σε άμεση εξάρτηση από τις φυσικές συνθήκες, ήταν ως δούλος της φύσης και έρμεο των φυσικών και καιρικών φαινομένων. Ο βαθμός της επέμβασής του στο φυσικό περιβάλλον ήταν τόσος όσος χρειαζόταν για την επιβίωσή του και όσος το οικοσύστημα μπορούσε να απορροφήσει και να αποκαταστήσει. Οι προηγούμενοι κυνηγοί με τη χρήση της φωτιάς μετέτρεπαν τα δάση σε βοσκότοπους. Όμως η εκμετάλλευση και η τροποποίηση των φυσικών οικοσυστημάτων γινόταν σε μικρή κλίμακα και οι συνέπειες των δράσεων αυτών αφομοιώνονταν πλήρως από τα συστήματα αυτά. Αν υπήρχε κάποια καταστροφή, μπορούσε πολύ εύκολα να αποκατασταθεί με φυσικές διαδικασίες λόγω του μικρού πληθυσμού. Ο ανθρώπινος πολιτισμός αποτέλεσε την καταρχήν αντίθεση του ανθρώπου με τη φύση. Με την νεολιθική επανάσταση το 10.000 χρόνια π.Χ., ο νομαδικός τρόπος ζωής αντικαταστάθηκε από αγροτικές κοινωνίες. Με την αγροτική επανάσταση, τα νέα εργαλεία και οι τεχνικές επιτρέπουν πλέον στον άνθρωπο να εκμεταλλεύεται τη φύση προς όφελός του. Οι νέες κοινωνίες χρειάζονται περισσότερα ζώα για τροφή και εκτέλεση εργασιών, μεγαλύτερες εκτάσεις για καλλιέργεια, αρδευτικά έργα, συσσόρευση αγαθών, σταθερές ιδιοκτησίες γης και εξημέρωση αγρίων ζώων και φυτών. Έτσι έχουμε τις πρώτες μορφές παρέμβασης του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον. Από απλός κρίκος της τροφικής αλυσίδας των φυσικών οικοσυστημάτων μεταβάλλεται σε κακό ρυθμιστή του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος δεν προέβλεψε ότι η έντονη και συστηματική διατάραξη των οικολογικών ισορροπιών, πέρα από ορισμένα όρια, είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις ακόμα και στην επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, η κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος έχει σημάνει συναγερμό εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πηγών και την ολοένα πιο καταστροφική μόλυνση του εδάφους, του υδροφόρου ρίζοντα και του αέρα. Η εξαφάνιση σημαντικού ποσοστού ειδών της πανίδας και της χλωρίδας, η αλόγιστη σπατάλη, η εξάντληση φυσικών πόρων όπως το πόσιμο νερό, το πετρέλαιο και άλλων απαραίτητων για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής και του σύγχρονου βιωτικού επιπέδου, οι ραγδαίες κλιματικές αλλαγές εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, η τήξη των πάγων, τα έντονα καιρικά φερόμενα, έξαρση καταιγίδων και καυσώνων, η σταδιακή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας δεν αφήνουν αμφιβολίες για την κρισιμότητα της κατάστασης. Ο πλανήτης σήμερα γνωρίζει μια τεράστια κρίση εξαφάνισης ζωντανών όντων. Μια αντίστοιχη εποχή ήταν η εξαφάνιση των δεινοσαύρων πριν 65 εκατομμύρια χρόνια. Η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, λόγω της χρήσης ορυκτών καυσίμων, αυξάνει τη θερμοκρασία του πλανήτη με ταχύς ρυθμούς. Η κραυγή της φύσης φαίνεται πως απευθύνεται σε ότα μη ακουόντων. Ο άνθρωπος, μπροστά στην ακόρεστη δίψα του για οικονομική ανάπτυξη, παρέβλεψε ότι η μακροπρόθεσμη ευημερία της οικονομίας εξαρτάται από τη λελογισμένη χρήση περιβαλλοντολογικών αγαθών ως πηγή της οικονομίας, αλλά και τη συνεχή διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Όσον αφορά στην ναυτιλία, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι το αντικείμενο μελέτης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, IMO, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Η πρωτοβουλία των ΗΠΑ, Green Shipping Challenge, να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα, είναι πολύ ενθαρρυντική και θέτει τους λιμένες, τις ναυτιλιακές εταιρείες, τους προμηθευτές παρόχους καυσίμων και εταιρείες ενέργειας και όσους συμμετέχουν στην ναυτιλιακή αλυσίδα, πρώτων ευθυνών τους, έτσι ώστε να απαλλαγεί η ναυτιλία από τους άνθρακες έως το 2050. Δια τούτο, η Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, COP27, που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο το Νοέμβριο του 2022, έχει πολύ καθοριστική σημασία. Η ανανέωση του ελληνικού στόλου, που είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, είναι συνεκβανόν από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία και τα κλάστερ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ναυπηροεπισκευές και στις επιχειρήσεις για την παραγωγή υλικών και εξοπλισμών για πλοία. Για την οικολογία και την πράσινη ανάπτυξη υπάρχουν διάφορα ρεύματα, όπως η ανθρωποκεντρική θεωρία ως έννοια της εργαλειακής αξίας των μη ανθρωπίνων συστατικών του περιβάλλοντος, που αναδείχθηκε από το Μεσαίωνα με κυριότερο εκπρόσωπο το Θωμά τον Ακινάτη, καθώς και από τις μεγαλύτερες μονοθεϊστικές θρησκείες. Ιουδαϊσμός, χριστιανισμός, ισλαμισμός.
Ενώ σύμφωνα με τον ιστορικό Lin White Jr., ο χριστιανισμός είναι η πιο ανθρωποκεντρική θρησκεία. Λίγους αιώνες μετά τον Descartes, η φύση έχει χάσει για τα καλά τη μαγεία της. Μέσα από την ανθρωποκεντρική θεώρηση νομιμοποιείται τελικά η χρησιμοθυρική ηθική της απεριόριστης εκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο για τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Με τη γέννηση της οικολογικής σκέψης και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ηθικής ως ανεξάρτητου προβληματισμού της φιλοσοφίας στις αρχές της δεκαετίας του 70, αμφισβητήθηκε η αντίληψη της ηθικής υπεροχής των ανθρώπων. Επί των άλλων ειδών της γης, εκχωρώντας ουσιαστική αξία στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε λοιπόν υπεύθυνοι ως άνθρωποι και ως ρυθμιστές της εξέλιξης να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές. Μια δεύτερη θεώρηση είναι βιοκεντρική ηθική, η οποία σε εκδιαμέτρου αντίθετη τροχιά από τον ανθρωποκεντρισμό ως εργαλειακή αξία, διατηρεί μια αναπαλωτρίωτη εγγενή ηθική αξία. Μέσα στα πλαίσια της βιοκεντρικής ηθικής εντάσσουμε και το κομμάτι των δικαιωμάτων των ζώων, όπως οι Πυθαγόροι, λόγω του δόγματος της μετεμψύχωσης, ενώ οι φιλόσοφοι της Στοάς το απορρίπτουν επειδή εξαιτίας της φύσης τους εξαιρούνται της κοινότητας των ελόγων όντων. Τρίτο ρεύμα στη σειρά είναι ο οικοκεντρισμός, ο οποίος πρεσβεύει ως αρχή τη φέρουσα ως απόλυτη αξία οικόσφαιρα σαν σύνολο ή ολόκληρα οικοσυστήματα αντί για μεμονωμένα είδη. Πρωτοπόρος της οικοκεντρικής σκέψης θεωρείται ο ηλιστής φιλόσοφος Άλντο Λέιουπολτ, που αναφέρεται στο περιβάλλον ως κριτήριο ηθικής. Ένα τέταρτο ρεύμα του δυτικού τρόπου σκέψης είναι το ρεύμα της βαθιάς οικολογίας, δημιούργημα του Νορβηγού Άρνε Νάες, ο οποίος τη διακρίνει σε ρηχή οικολογία, η οποία είναι χρησιμοθυρική και ανθρωποκεντρική, ενώ η βαθιά οικολογία προτάσει μια ριζική αναλλαγή του κοινωνικο-οικονομικού μας συστήματος. Μια άλλη θεωρία είναι η κοινωνική οικολογία που προσδιορίζεται ως το φιλοσοφικό και κοινωνικό ρεύμα που αναζητά το γενεσιουργό λόγο των οικολογικών προβλημάτων. Αυτή συντάσσεται κυρίως με τον Μάρι Μπρούκλιν, ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία ότι ο άνθρωπος πρέπει να αναλάβει κάποιο είδους επιστασία στη φύση που την ονομάζει συμπληρωματικότητα, complementarity. Ο οικουμενικός φεμινισμός επίσης είναι μια άλλη θεωρία που αντιτίθεται στον πατριαρχικό δυτικό πολιτισμό, ο οποίος καταπιέζει τις γυναίκες, καταστρέφοντας συγχρόνως το φυσικό περιβάλλον και βασίζεται σε αναλύσεις και θεωρίες του Engels για τη σύνδεση του γάμου ως πρωταρχικού θεσμού της καταπίεσης των γυναικών και στην ατομική ιδιοκτησία. Η φύση και η οικολογία τώρα από τη σκοπιά των αρχαίων Ελλήνων. Ο όρος «οκολογή» δημιουργήθηκε το 1866 από τον γερμανό βιολόγο Ernst von Haeckel, από τις ελληνικές λέξεις «οίκος» και «λόγος», που σημαίνει κυριολεκτικά «μελέτη του φυσικού οίκου». Το έργο του ονομάζεται «Generale Morphologie des Organismes». Μαζί με αυτόν, ο Κάρολος Δαρβίνος, ο Ευγένιος Γόρμινγκ, ο Κάρολος Λίνεος και ο Χάινριχ Μίλλερ θεωρούνται μέχρι σήμερα ως οι θεωρητικοί προτεργάτες στο κίνημα της οικολογίας. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι όπως ο Ιπποκράτης και ο Αριστοτέλης έθεσαν τα θεμέλια της επιστήμης, της οικολογίας, στις μελέτες τους με θέμα τη φυσική ιστορία και οι εξελιγκτικές έννοιες της προσαρμογής και της φυσικής επιλογής έγιναν ακρογωνιαίοι λύθοι για τη σύγχρονη οικολογική θεωρία που είναι δεμένη με την εξελιγκτική βιολογία, τη γενετική, την ηθολογία και την κατανόηση της βιοποικιλότητας. Στον τομέα της οικολογίας της συμπεριφοράς, ο Ηρόδοτος ήταν ο πρώτος που προχώρησε στην παρατήρηση της συμπεριφοράς των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, όταν παρατήρησε στο ταξίδι του στην Αίγυπτο την ιδιαίτερη σχέση του κροκόδουλου με το πτηνό τροχύλο. Με την οικολογία του τοπίου ασχολήθηκε ο φιλόσοφος Θεόφραστος, μαθητής του Αριστοτέλη, που συνέγραψε το «Περιφυτόν Ιστορίας» και το «Περιφυτόν Αιτίων». Έτσι διατύπωσε ότι στον οικείο τόπο του τα φυτά μεγαλώνουν καλύτερα. Μάλιστα, ο Φίνικας του Θεόφραστου ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του, γιατί αναφέρθηκε πολλές φορές σε αυτόν τον ενδημικό Φίνικα της Νοτιού Ελλάδος. Ακόμη ο Θεόφραστος ασχολήθηκε και με την οικολογία των συστημάτων και ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρική, όταν έγραφε ότι ο πολύτιμος λίθος τουρμαλίνη, αφού θερμενόταν, παρήγαγε στατικό ηλεκτρισμό και ύστερα έλκυε κομμάτια από άχυρο. Ο Ηράκλειτος επίσης είχε κάνει παρόμοιες παρατηρήσεις για τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας με το παράδειγμα της φλόγας του κεριού. Μια φράση που αποδίδεται στον Αναξίμανδρο είναι η εξής: «Η μήτρα από την οποία γεννήθηκαν τα πράγματα είναι η ίδια με αυτή
στην οποία αποσυντήθενται, όπως είναι αναγκαίο να γίνει, γιατί τιμωρούνται και επανορθώνουν αμοιβαία για την αδικία, σύμφωνα με την τάξη του χρόνου, η οποία υποδηλώνει ότι όλα υπόκειται στον νόμο της δυναμικής ισορροπίας, καθώς για να γεννηθούν νέοι οργανισμοί πρέπει να έρθει ο θάνατος των γεραιότερων, αφού δημιουργούνται από την ίδια μήτρα, το ίδιο υλικό. Πράγμα στο οποίο συμφωνεί και ο Πλάτωνας στον Τίμαιο. Αλήθεια, ο κόσμος έχει κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνει ο ίδιος στον εαυτό του τροφή, ό,τι από τον εαυτό του καταστρέφεται. Ο Ιπποκράτης, στο έργο του «Περί αέρων, υδάτων και τόπων», διαπιστώνει ότι η υγεία των ατόμων, καθώς και η διάθεσή τους και η δημιουργικότητά τους, διαμορφώνεται από το περιβάλλον στο οποίο ζουν, αλλά και από παράγοντες όπως η ποιότητα του πόσιμου νερού, η διατροφή και το κλίμα, ακριβώς όπως σκέπτεται ένας μελετητής της οικοφυσιολογίας. Ο Κλήμης της Αλεξανδρίας διέσωσε στο έργο του «Στρωματής» τις απόψεις του Ξενοφάνη πάνω στο ζήτημα του ανθρωποκεντρισμού, το οποίο αρνούνται, όπως και η Ηράκλητος, ο οποίος πιστεύει ότι η φύση μπορεί να είναι ευεργετική για κάποιο «ον», ενώ για κάποιο άλλο «όχι». Ο Πλάτων στον Τίμαιο αναφέρει το «όλον» για το δημιουργό. Δηλαδή, πρέπει να λέμε ότι ο κόσμος αυτός, ο οποίος είναι αληθινά ζωντανόν, έμψυχο και πρικισμένο μενού, γεννήθηκε από την πρόνοια του Θεού. Ο Κέλσος, στο έργο του «Αληθής Λόγος», αντιτίθεται στους χριστιανούς, λέγοντας ότι δεν δημιουργήθηκαν όλα για χάρη του ανθρώπου, αλλά για το όλον. Κάποιες αναφορές για τη θρησκεία. Σε σχέση με τις ανθρωποκεντρικές θρησκείες, τον χριστιανισμό και τον μουσουλμανισμό, η αρχαία ελληνική θρησκεία δεν ήταν ανθρωποκεντρική, αλλά τιμούσε τη φύση. Υπήρχαν πολλές θεότητες που είχαν απευθεία σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον, όπως η Γαία, η Δήμητρα, η Άρτεμις, η Περσεφόνη, η Ρέα Κυβέλη, ο Διόνυσος, ο Πάνας και οι νύμφες, δριάδες για τα δάση, ναϊάδες για τα ύδατα, ορεστιάδες για τα όρη και ο Άδωνης σε ορισμένα μέρη. Ποταμοί είχαν αποκτήσει μυθικές διαστάσεις και υπήρχαν γιορτές που λάτρευαν τη φύση, την αλλαγή των εποχών και το περιβάλλον. Απαγορευόταν η υλοτομία, η αλληλεία και το κυνήγι γύρω από ξερούς τόπους όπως Αλσίλια, ναούς, βωμούς και κρίνες. Και ο περιηγητής Παυσανίας που επισκέφθηκε πολλά ιερά δάση όπως αυτό στις Φάρες, αναφέρει ότι απαγορευόταν το μάζεμα κλαδιών και φύλων. Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μια βαθύτερη φιλοσοφική και θρησκευτική διάσταση στο περιβάλλον και στον τρόπο ζωή τους μέσα από αυτό. Θεσμοθέτησαν τρεις εκφράσεις γι' αυτό. Ύβρις, μέτρον άριστον, το καταφύσιν ζήν. Ταύτο του καταρχήν ζήν. Αυτά σημαίνουν ότι δεν ενοχλεί στη φυσική αλυσίδα, γιατί η διαπράτης ύβριν και νομοταλιακά ακολουθεί η νέμεσης. Παραθέτω εδώ το μύθο του Ερυσίχθωνος, βασιλιά της Θεσσαλίας, που θέλησε να χτίσει παλάτι στο άλσος της θεάς Δήμητρας, κόβοντας τις λεύκες. Θύμωσε η θεά για την προσβολή και τον καταράστηκε να μην χορτάσει την πείνα του. Έτρωγε ό,τι έβρισκε, πούλησε την κόρη του, τα πλούτη του και τελικά πέθανε τρώγοντας τις σάρκες του, αφού δεν είχε τίποτα άλλο να φάει. Σε μια κοινωνία όπως την αρχαία Ελλάδα, που κυρίαρχο αγαθό ήταν το αγροτικό προϊόν, η γη ήταν η υπέρτατη θεά, η μεγάλη μητέρα, που έπαιζε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της πρώτης γενιάς των πλασμάτων. Ο άνθρωπος είχε υποχρέωση και ευθύνη να την τιμά, γιατί οι Έλληνες είχαν θεοποιήσει τη φύση. Σύμφωνα με τη μυθολογία μας, ο κόσμος δημιουργήθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ίδια του η δομή περιείχε το μυστικό μιας ιερής και αιώνιας τάξης, την κοσμική και πλανητική αρμονία. Στα πλαίσια αυτά, ο άνθρωπος ήταν ένα ακόμη πλάσμα και όχι ο απόλυτος δικαιούχος. Έτσι, η αρχαία παράδοση, μέσα από τη συμφιλίωση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, θα μπορούσε να δώσει λύσεις και στο σημερινό οικολογικό πρόβλημα. Ο αρχαιοελληνικός κόσμος, επομένως, θα μπορούσε να είναι οδηγός μας για τη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον. Στον αρχαίο κόσμο, ο συνδυασμός του μέτρου με την αρμονική συμβίωση με την κοινωνία και τη φύση έδινε την έννοια του ενάρετου βίου. Στις αρχαίες πόλεις και ειδικά στην Αθήνα φρόντιζαν τη δημόσια υγεία αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Νόμοι και ψηφίσματα του Πισίστρατου και του Σόλωνος απαγόρευαν τα βυσσοδεψία και τα τυροκομεία εντός των τειχών της πόλης. Η πολιτεία κατασκεύαζε αρδευτικά και αποχετευτικά έργα και παροχωρούσε γη σε αγρότες με ορθολογιστικό σκεπτικό. Το άριστον μέτρων φαίνεται στα κτίρια τα οποία ήταν μεγαλοπρεπή χωρίς υπερβολή. Οι πόλεις προσαρμοζόντουσαν απόλυτα στο τοπίο και στα νησιά και στα ορεινά μέρη, σε ευθεία σύγκρουση με το τι συμβαίνει σήμερα. Η εξόρυξη, η άρδευση και η υλοτομία ήταν με μέτρο. Οι κήποι ήταν δημόσιο αγαθό και στις ακαδημίες των φιλοσόφων συναντούσαμε καλέσθητους κήπους.
Το κλινό Νάστι είχε χώρους πρασίνου και έχουμε λαμπρά παραδείγματα στην Αθήνα, την Έφεσο, το Άργο, στην Κόρινθο αλλά και στην Κο. Στη ΔΕ Αθήνα, ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα των κήπων έδειξαν ο Ύπαρχος, ο Κίμων και ο Περικλής. Οι Έλληνες μακράν ήταν οι πρώτοι οικολόγοι του πλανήτη, με κριτήριο την ποιότητα ζωής της πόλης-κράτη που δημιουργήσαν όταν άλλοι λαοί ζούσαν νομαδικά. Για παράδειγμα, απαγορευόταν σε κάθε ιδιοκτήτη να κόβει πάνω από 2 δέντρα ελιά το χρόνο. Ο Σόλων είχε καθιερώσει αμοιβή 5 δραχμές για τη θανάτωση αρσενικού λύκου, αλλά μόνο 1 δραχμή για κάθε νεαρή λύκαινα, γιατί στόχος ήταν η μείωση και όχι η εξόντωση του είδους. Υπήρχαν νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Έτσι, η μεταφορά των σκουπιδιών και της κόπρου έπρεπε να γίνει σε μεγάλη απόσταση. Ο Πισίστρατος γέμισε την Αθήνα με κρίνες και κατεωνιστήρες, απαγόρευσε όμως τις δεξαμενές πισίνες για τον κίνδυνο σπατάλης νερού. Στο Λαύριο τοποθετούσαν τα καμίνια για το λιώσιμο των μετάλλων νοτιοδυτικά των οικισμών, επειδή οι άνεμοι στην περιοχή ήταν βόρειοι και βορειοδυτικοί. Στη Θήβα υπήρχε το αξίωμα της τελεαρχίας, δηλαδή της φροντίδας, ώστε να μην σκορπίζονται στους δρόμους της πόλης απόβλητα και νερά ρευμάτων. Στη πόλη ΔΕ απαγορευόταν η εκτροφή κατοικιδίων εξαιτίας των καταστροφών που προκαλούσαν στις καλλιέργειες και στο πράσινο. Ο σεβασμός στο περιβάλλον φαίνεται και από τη χωροθέτηση των οικισμών τους, με κύριο μέλημα την επιλογή υγιεινής τοποθεσίας, δεύτερο την επιλογή οχυρής τοποθεσίας και τρίτο την επιλογή πλούσιας τοποθεσίας. Ο Ξενοφών και ο Αριστοτέλης επισημαίνουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η υστεροβουλική παραγωγική αγαθών. Η υπερεπάρκεια οδηγεί στον άσκοπο πλουτισμό, παρασύρει στον ευδαιμονισμό, την εκμετάλλευση των ανθρώπων, την κατασπατάληση πόρων, τη δημιουργία πλαστών αναγκών και τελικά τη διαστροφή του ανθρώπινου χαρακτήρα. Η αίσθηση του μέτρου ήταν όχι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά κανόνας ηθικής και πολιτικής συμπεριφοράς και στις περισσότερες πόλεις υπήρχαν δημόσιοι γιατροί και δωρεάν περίθαλψη. Αρχαίοι προσοκρατικοί φιλόσοφοι όπως ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος, ο Πυθαγόρας, ο Σάμιος, ο Ηράκλητος, ο Εμπεδοκλής διδάσκουν τις αξίες του σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον που μας δόθηκε. Ο διεισμός του Πλάτωνα και η θεωρία των ιδεών υπηρετούν την απόλυτη αλήθεια, την αρχή των πάντων, τη μεταβολή του υπαρκτού κόσμου, τη λογική και τις οντολογικές αιτίες και διαφωνίες μεταξύ των ιδεών και των αισθήσεων. Το αγαθόν του Πλάτωνα, που είναι η ομορφιά, η δικαιοσύνη, η γνώση και η ευσέβεια για τον άνθρωπο, είναι ο απότατος σκοπός του κόσμου μαζί με την αισθητική αγωγή, η οποία συμβάλλει στην ομορφιά της βιωτικής κοινότητας και του φυσικού περιβάλλοντος. Ο Πλάτωνας, όπως μετέπειτα ο Αριστοτέλης και οι Στοικοί, πέρα από τις επιστήμες όπως γεωμετρία και φυσική, με τις απόψεις τους για το οικοσύστημα, επηρέασαν τους πρωτοπόρους της οικολογίας. Οι απόψεις λοιπόν των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων μας οδηγούν σε μια ορθή περιβαλλοντική, πολιτική και εκπαίδευση. Η θέση των προβλημάτων των σημερινών κοινωνιών και ειδικότερα του οικολογικού θα προέλθει μέσα από ανατροπές και τη δημιουργία μιας κοινωνίας με συνείδηση και αξίες. Γιατί το σημερινό πνευματικό κενό έχει δημιουργηθεί από μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια κοινωνία που ενθρόνισε τον άνθρωπο στην κορυφή της υποτιθέμενης φυσικής ιεραρχίας και έχει νομιμοποιήσει και συνεχίζει να νομιμοποιεί τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της φύσης και όλων των όντων πάνω στη γη. Η υπερβολή λοιπόν απέναντι στη φύση μπορεί να οδηγήσει σε τρομακτικά αποτελέσματα, πράγμα που είχαν αποδεχθεί οι αρχαίοι και φαίνεται μέσα από τα γραπτά του Πλάτωνα, τον Τίμιο και τον Κρητία, όπου ο μύθος της Ατλαντίδας μας περιγράφει μια πολιτεία που είχε έρθει σε σύγκρουση με τους θεούς, τη φύση και τον ίδιο της τον εαυτό, όταν οι κάτοικοι έγιναν ματαιόδοξοι και υπερόπτες. Επίσης, η προσπάθεια να υποτάξει κάποιος τη φύση στον αρχαίο κόσμο ήταν κάτι αδιανόητο. Ήταν μια ευθεία προσβολή προς το θείο. Και αυτό ήταν ασύλληπτο για τους Έλληνες. Μπορούμε να καταλάβουμε πόσο λάθος θεωρούσαν αυτή την πρακτική οι αρχαίοι Έλληνες, διαβάζοντας τους Πέρσες του Εσχύλου, ο οποίος θεωρεί ότι ο Ξέρξης ιτήθηκε από τους Έλληνες στη θάλασσα, γιατί δοκίμασε να δαμάσει τη θάλασσα στα στενά του Ελισπόντου, μαστιγώνοντάς την και αλυσοδένετάς την. Έννοιες όπως η εντροπία και η ανακύκληση, η συνείδηση ότι το φυσικό περιβάλλον είναι αυτό που καθορίζει την εξέλιξη του κάθε είδους, αλλά και πολλές άλλες θεωρίες της οικολογίας, διατυπώθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, έστω και σε ένα πρώιμο στάδιο. Γεγονός είναι λοιπόν ότι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι έθεσαν τις βάσεις για πολλές επιστήμες. Έτσι συνέβη και με το οικοσύστημα. Η επιδίωξη της αυτάρκειας, ο έλογος περιορισμός, το ξεκαθάρισμα των αναγκών σε φυσικές και πλαστές, η δημιουργική εργασία, η αισθητική του περιβάλλοντος, η αγάπη στον συνάνθρωπο πρέπει να είναι οι στόχοι μας για να πετύχουμε μια ποιότητα ζωής και βέβαια τις συνθήκες επιβίωσης του πλανήτη Γη στο μέλλον.
Η δικαίωσή τους θα έρθει και σε αυτό τον τομέα, όσο υπάρχουν ακαδημαϊκοί όπως ο Ντόναλντ Χιου, που γράφουν «Η σκέψη των φιλοσόφων αποτελεί μέγιστη συμβολή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Με αυτή τη σκέψη ξεκινά η οικολογική επιστήμη και η περιβαλλοντική ηθική». Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να καταλήξω με ένα μικρό κομμάτι, αυτό που είπε ο Βιλάμοβιτς, που είναι πολύ σημαντικό. «Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του κτήση, αλλά η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι η μητέρα παντός πολιτισμού». Και πάλι ευχαριστώ.